Φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε χθες, στην απόψινή μας εκπομπή θα θίξουμε τρία θέματα. Το πρώτο και το κυριότερο, κατά την άποψή μου, είναι η κατάσταση στα στρατιωτικά μέτωπα στην Ουκρανία. Το δεύτερο θα είναι η γεωπολιτική κατάσταση πάντα σε σχέση με το Ουκρανικό. Και το τρίτο θα κάνουμε μια μικρή αναφορά στην επίσκεψη της κυρίας Νούλαντ, της Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, στην Άγκυρα, στην Αθήνα και στην Κύπρο, η οποία επίσκεψη στην Κύπρο έχει ιδιαίτερη σημασία. Silent scan. Όπως είναι γνωστό, από τις 24 Φεβρουαρίου ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην επικράτεια της Ουκρανίας και με 9 στρατιές, όπως αναφέρουν δυτικές πηγές, και άνοιξε 4 βασικά μέτωπα. Το ένα μέτωπο, το νότιο μέτωπο, είναι αυτό που αφορά τις περιοχές της Χερσόνας μέχρι τη Μαριούπολη και με πιθανή κατεύθυνση και στην, είχε πιθανή κατεύθυνση στην Οδυσσό και στην Υπερνηστερία. Αυτό είναι το νότιο μέτωπο. Οι δυνάμεις που άνοιξαν αυτό το μέτωπο μπήκαν στο έδαφος της Ουκρανίας από την Ταυρίδα, την ταταριστή λεγόμενη Κρυμαία. Το δεύτερο μέτωπο ήταν υπαρκτό. Ήταν το μέτωπο του Ντονμπάς, δηλαδή το μέτωπο που κρατούσαν ανοιχτό από το 2014 οι τοπικές στρατιωτικές δυνάμεις των αυτοαποκαλούμενων λαϊκών δημοκρατιών του Λουγκάνσκ στο βορρά και του Ντονέτσκ στο νότο. Το τρίτο μέτωπο ήταν το μέτωπο του Χάρκοβου και του Σούμι. Βασικά το μέτωπο του Χάρκοβου, το βόρειο μέτωπο. Έχουμε το νότιο, το ανατολικό, το υφιστάμενο που υπήρχε πριν την εισβολή, το βόρειο που είναι το μέτωπο του Χάρκοβο και το δυτικό, το οποίο ήταν το μέτωπο του Κιέβου. Το μέτωπο του Κιέβου είχε δύο κατευθύνσεις. Η μία ήταν δυτικά του Δνίπερου ποταμού και η άλλη ήταν ανατολικά εκεί που είναι το Τσερνίχιβ. Μόλις έγινε η σύσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, εκεί για πρώτη φορά οι Ουκρανοί κατέθεσαν γραπτό στις θέσεις τους για το μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα υπογραφεί μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Σε αυτό το έγγραφο, με βάση πάντα τα δημοσιεύματα, είδαμε ότι οι Ουκρανοί δεχόντουσαν τα εξής. Πρώτον, ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και θα είναι ουδέτερη χώρα. Δεύτερον, ότι ζητούσε εγκύτριες δυνάμεις, πολλές 6-7 εγκύτριες δυνάμεις, για να μπορεί να νιώθει ασφαλής έναντι της Ρωσίας. Το τρίτο, δεχόταν μία λύση τύπου Hong Kong για την Ταυρίδα, για την Κρυμαία. Και το τέταρτο, που ήταν και το αγκάθι, το θέμα της αυτονομίας, μέχρι που θα έφτανε η αυτονομία, πού θα έφτανε η αυτονομία στις δύο αποκαλούμενες δημοκρατίες του Ντομπάς, του Ντομπάς δηλαδή του Λουχάνσκ, και του Ντονιέτσκ. Τότε λοιπόν οι Ρώσοι, παίρνοντας το χαρτί αυτό, για το οποίο μάλιστα είχαμε και δηλώσεις επίσημες, ότι για πρώτη φορά κατέθεσαν και το θεωρούσαν θετικό, φέρονται, επαναλαμβάνω φέρονται, δεν ήμασταν εκεί να ξέρουμε, φέρονται να υποσχέθηκαν, ανακοινώθηκε μάλιστα, ότι θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους από το μέτωπο του Κιέβου βασικά. Δηλαδή και την περιοχή και την δυτικά του Δνίπερου ποταμού και ανατολικά του Δρύπινου ποταμού μέχρι την Σούμη, την πόλη Σούμη, μια σημαντική πόλη που αντιστάθηκε και αυτή γερά μαζί με το Τσερνίχη. Να πούμε εδώ ότι ο ρωσικός στρατός υπέστη τις περισσότερες απώλειες στο Χάρκοβο, έσπασε τα μούτρα του θα έλεγα, γιατί θυμάμαι ότι μπήκανε μέσα στην πόλη σε κατοικημένο τόπο, όπου εκεί εννοώ τα τεθρακισμένα και τα άρματα, και εκεί τους λιάνισαν οι κυνηγοί αρμάτων, και θυμάστε ότι το είδαμε όλοι, μπήκαν στο Χάρκοβο ο ρωσικός στρατός, μπήκε, αλλά δεν ξέρουμε πώς βγήκε και όσοι βγήκαν από εκεί. Εν πάση περιπτώσει έσπασε τα μούτρα του στο Χάρκοβο, στη Σούμη, την πόλη Σούμη, η οποία βρίσκεται δυτικά το Χάρκοβο, αντιστάθηκε και αυτή, αλλά πιστεύω ότι τη μεγαλύτερη
τις μεγαλύτερες απώλειες ο ρωσικός στρατός τις δέχθηκε στην πόλη Τσερνίχεβ, που βρίσκεται βόρεια από το Κίεβο στην ανατολική πλευρά του Δνήπερου ποταμού. Δηλαδή εκεί οι Ρώσοι έδειξαν ότι είπαν στην Κωνσταντινούπολη ότι θα αποσύρουμε τα στρατεύματά μας από την περιοχή του Κιέβου, από το Σούμι δηλαδή και δυτικά, ως ένδειξη καλής θέλησης, γιατί η Ουκρανία δέχθηκε με γραπτό κείμενο να μην είναι μέλος του ΝΑΤΟ, παρεμπιπτόντος η περικύκλωση της, του Κιέβου. Δεν είναι σωστό τώρα να λέμε το τι έχουμε πει και τι έχουμε κάνει, πάντως ο Μιλόν είχε υποστηρίξει από τις πρώτες μέρες ότι είναι αδύνατη επιχειρησιακά η κατάληψη του Κίεβου. Δηλαδή για να καταλάβεις το Κίεβο έπρεπε να το ισοπεδώσεις ολόκληρο και να έχεις μόνο για το Κίεβο να μην πω 200-300.000 στρατό. Που κάτι, και θέλει και 6 μήνες. Γιατί όλα αυτά τα λέω, γιατί παρακολούθησα την προηγούμενη δεκαετία και την κατάληψη του Χαλεπίου από τον Συριακό στρατό με τη βοήθεια των Ρώσων, παρακολούθησε και την κατάρτιση της Μοσούλης από τον Αμερικανικό αεροπορία και στρατό με την υποστήριξη και άλλων συμμαχικών δυνάμεων και του, των Κούρδων Πεσμεργά και του Ιρακινού στρατού, παρακολούθησα την ανακατάληψη και του Κομπάνι από τους Κούρδους των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας με την υποστήριξη των Αμερικανών, της πόλης από τον ISIS, από τους τζιχαντιστές του ISIS. Παρακολούθησα μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, την ανακατάληψη της Ιεράπολης, Μέμπετς, από τους τζιχαντιστές. Αμερικανοί και Κούρδοι την ανακατέλαβαν. Και φυσικά παρακολούθησα και την ανακατάληψη της Ιωνή πρωτεύουσας του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, της Ράκα. Και βλέποντας τον πληθυσμό, την αντίσταση που υπάρχει σε κάθε πόλη, το μέγεθος της πόλης και την κατάσταση των επιτεθειμένων, έκανα έναν υπολογισμό και είπα ότι για να καταληφθεί το Κίεβο, καταρχάς όλες οι προηγούμενες πόλεις που ανέφερα σχεδόν ισοπεδώθηκαν. Γιατί όταν αποφασίζει ο άλλος να αμυνθεί μέσα κατοικημένο τόπο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καταλάβεις την πόλη, πρέπει να την ισοπεδώσεις. Άρα, πώς ήταν δυνατόν να δεχθούν να ισοπεδώσουν την πρωτεύουσα μιας χώρας και να έχουν εκεί μισό εκατομμύριο στρατό και να φάνε και 6 μήνες. Άρα, τι είχα πει, ότι ο στόχος τους ήταν να περικυκλώσουν το Κίεβο και να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση του Κιέβου να αποδεχθεί τους όρους. Ο στρατηγικός όρος είναι, ο στρατηγικός στόχος της Ρωσίας είναι να μην μπει, να μην γίνει ποτέ μέλος η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, να είναι μια ουδέτερη χώρα και μια αποστατικοποιημένη μερικώς, που φαίνεται ότι τουλάχιστον καταρχάς τον πέτυχαν στην Κωνσταντινούπολη με το γραπτό και γι' αυτό αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Υπάρχουν και εδαφικοί στόχοι για τους οποίους θα μιλήσουμε παρακάτω. Φυσικά, παρότι υπόθηκε αυτό και γράφηκε, να πούμε ότι ο ρωσικός στρατός υποχρεώθηκε να την ανάγκη φιλοτιμία πλοιούμενος να αποχωρήσει από αυτά τα μέτωπα, γιατί αφενός μεν είχε τεράστιες απώλειες και αφετέρου δεν υπήρχαν εφεδρείες κατά τα φαινόμενα. Γιατί οι μονάδες δεν μπορούν να πολεμούν, ξέρετε, συνεχώς. Κάθε μονάδα πολεμάει μια, δυο, τρεις μέρες σε μια μάχη, μετά αντικαθίσταται από μια άλλη. Έχουμε αναπλήρωση απολειών, αναπλήρωση προσωπικού, τα οχήματα που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι η Ρωσία σε αυτά τα μέτωπα έχει σοβαρά προβλήματα και επικαλούμενη την θέση της του Κιέβου ότι εμείς δεχόμαστε να μην γίνουμε μέλος του ΝΑΤΟ, παρουσίασαν αυτή την αποχώρηση και ως μια κίνηση καλής θέλησης για την αποκλιμάκωση της έντασης. Λίγες μέρες μετά βγήκε, είδαμε αυτές τις θηριωδίες στην πόλη Μπούτσα, που αυτές οι θηριωδίες, όπως είναι λογικό, αμέσως χρεώνονται στον αυτό που κατήχε την πόλη και εκ των πραγμάτων προκάλεσε σοκ στην παγκόσμια κοινότητα αυτές οι εικόνες και έτσι δημιουργήθηκε, θα έλεγα ότι φρενάρισε κατά κάποιο τρόπο η διαδικασία και ειρηνευτικών συνομιλιών αλλά και εξέβρεσης λύσης. Δηλαδή, παρότι έχουμε αποκλιμάκωση με την αποχώρηση των Ρώσων από τα μέτωπα που προανέφερα, οι θηριωδίες που είδαμε σε εικόνες και φωτογραφίες στην πόλη Μπούτσα
θα έλεγα ότι ξανανέβασαν την ένταση, όχι σε στρατιωτικό, αλλά κυρίως σε πολιτικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Αυτό θα το αναφέρουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Άρα, για το μέτωπο, το βόρειο μέτωπο, το μέτωπο του Κιέβου, κάναμε την αναφορά. Στο μέτωπο του Χάρκοβου να πάμε τώρα. Αυτό το μέτωπο έχει και αυτό δύο κατευθύνσεις, το Σούμι. Οι Σούμι αποχώρησαν εντελώς οι Ρώσοι, έχουν φύγει, είναι πλέον σε ρωσικό έδαφος. Οι άλλοι από το Κίεβο, στο έδαφος της Λευκορωσίας είναι, και είδα πριν από λίγο ότι μάλλον κινούνται προς τη Ρωσία για να ενισχύσουν τα ανατολικά μέτωπα. Το μέτωπο του Χάρκοβου, λοιπόν, οι δύο κατευθύνσεις, μία κατεύθυνση την ακύρωσαν. Βλέπω όμως ότι παραμένουν στο Χάρκοβο, επιμένουν και σε βομβαρδισμούς αλλά και σε περικύκλωση. Δεν μπορώ να σας πω, να εκτιμήσω αν παραμένει στους στόχους η κατάληψη του Χάρκοβου. Λογικά θα πρέπει να θέλουν να το καταλάβουν. Όμως αυτό που σίγουρα θέλουν να κάνουν είναι να επεκτείνουν την κατοχή εκτάσεων, εδαφικών εκτάσεων, από την περιοχή που ξεκινάει από το Χάρκοβο, μια γραμμή, θα το δούμε στο χάρτη, το βλέπετε στο χάρτη, που φτάνει περίπου μέχρι την Χερσόνα. Τώρα, έχουμε λοιπόν δύο μέτωπα μας μένουν. Το μέτωπο του Ντονμπάς, το παλιό μέτωπο, και το νότιο μέτωπο. Στο μέτωπο του Ντονμπάς λοιπόν, που κατά την άποψή μου είναι και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, από κάθε άποψη το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, στο μέτωπο του Ντονμπάς, οι δυνάμεις των αυτονομιστών, υποβοηθούμενες από τακτικό ρωσικό στρατό, είχαν αρκετές επιτυχίες. Όπως βλέπετε στο χάρτη, κατέλαβαν την περιοχή βόρεια από το Λουχάνσκ, μια μεγάλη περιοχή σχεδόν μέχρι το Χάρκοβο, και τώρα έχουν στο στόχαστρο δύο πόλεις, τη Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ. Ήδη είδα σήμερα ότι η Ουκρανική κυβέρνηση με τρένα πιο πολύ, αλλά και με άλλα μέσα, καλεί τον κόσμο να φύγει από αυτές τις πόλεις, να εκενώσει τις πόλεις. Γιατί αντιλαμβάνεται ότι αφού έκλεισε τα υπόλοιπα μέτωπα ο Ρωσικός στρατός, θα δώσει βάρος σε αυτά τα μέτωπα, Σλαβιάνσκ και Κραματόρσκ. Εκεί λοιπόν δεν θεωρώ ότι θα παιχτεί το παιχνίδι και οι μεγάλες μάχες ότι θα γίνουν εκεί. Ασφαλώς θα αντισταθούν οι Ουκρανοί εκεί. Όμως, οι μεγάλες μάχες θα γίνουν στη λεγόμενη γραμμή Μαζινό του Ντομπάς. Τι εννοώ? Σε αυτή τη γραμμή που βλέπετε, που ξεκινάει από το Λουχάνσκ και φτάνει σχεδόν μέχρι τη Μαριούπολη, είναι μια γραμμή άμυνας, οχυρωμένη, με οργάνωση του εδάφους, στην οποία αμύνονται οι Ουκρανικές δυνάμεις από το 2014. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που δεν την ονόμασα εγώ γραμμή Μαζινό, την είδα γραμμένη. Την αναφέρουν δηλαδή διεθνείς αναλυτές ότι είναι η γραμμή Μαζινό. Και να πω ότι όλες αυτές τις μέρες, περίπου 40 μέρες που γίνονται οι μάχες, σε όλα τα μέτωπα, η γραμμή Μαζινό δεν έχει σπάσει, δεν έχει υποχωρήσει ούτε μέτρο εκεί ο Ουκρανικός στρατός. Αναφέρονται για κάποια νούμερα. Λέγεται ότι υπάρχουν 50.000 Ουκρανοί στρατιώτες, σκληροτράχυλοι, εμπειροπόλεμοι σε αυτή την περιοχή, σε αυτή τη γραμμή Μαζινό. Τώρα, ποιο είναι το πιθανό σχέδιο των Ρώσων? Το πιθανό σχέδιο των Ρώσων είναι, αν καταλάβουν το Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ, να κινηθούν νότια και να εγκλωβίσουν. Γιατί κατά μέτωπο, επαναλαμβάνω, είναι από πολύ δύσκολο έως αδύνατο να σπάσει αυτή η γραμμή. Όταν την οργανώνεις 8 ολόκληρα χρόνια και έχεις την άνεση του χρόνου να κάνεις τα πάντα εκεί, εννοώ και ορίγματα και υπόγειες στο ΕΣ και όλα αυτά, και να οργανώσεις και τα πειρά σου, τότε πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να σπάσει αυτό το μέτωπο. Ποιος είναι ο κίνδυνος για τους Ουκρανούς? Να εγκλωβιστούν. Δηλαδή, αν καταλάβουν οι ρωσικές δυνάμεις από το μέτωπο που έρχεται πάνω ανατολικά από το Χάρκοβο. Εάν λοιπόν κινηθούν νότια, καταλάβουν το Σκλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ και κινηθούν να ενώσουν την περιοχή με περίπου εκεί κοντά δυτικά της Μαριούπολης, τότε θα εγκλωβιστεί 50.000 στρατός της γραμμής Μαζινό που προανέφερα, θα εγκλωβιστεί ανάμεσα σε δύο πυρά. Και τότε είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Τώρα, τι άλλος κίνδυνος υπάρχει σε αυτή την περιοχή? Επειδή οι Ρώσοι τα παίζουν όλα για όλα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο να δεχθούν μια στρατιωτική ήττα. Ήδη
αυτό που συνέβη στο βόρειο μέτωπο του Κιέβου και του Τσερνίχιβ και του Σούμι εκλαμβάνεται ως ενός είδους στρατηγική ήττα. Δεν είναι ολοκληρωτική, αλλά είναι ενός είδους στρατηγική ήττα. Αν όμως υποστούν μία ήττα και σε αυτή την περιοχή εννοώ, στη γραμμή Μαζινό, αυτό θα έχει καταστροφικά χαρακτηριστικά. Και φαίνεται ότι εκεί θα τα παίξουν όλα οι Ρώσοι. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν και όπλα μαζικής καταστροφής. Δεν θέλω να πάει ο νους μου σε τακτικά πυρηνικά όπλα. Πάντως εκεί θα γίνουν οι σκληρότερες μάχες. Ελπίζω να μην γίνει τίποτα. Ελπίζω να τελειώσει ο πόλεμος αύριο. Λέμε τις εκτιμήσεις μας τώρα. Πάντως εκεί θα γίνουν οι σκληρότερες μάχες. Άρα είδαμε και το ανατολικό μέτωπο. Να πάμε προς το νότιο μέτωπο. Εκεί μέρος του νότιου μετώπου είναι και η Μαριούπολη, η μαρτυρική Μαριούπολη. Εκεί διεθνείς παρατηρητές λένε ότι ελέγχει πάνω από 90% της πόλης και οι ρωσόφωνοι του Ντονέτσκ, αλλά και ο τακτικός ρωσικός στρατός. Έχουν μείνει θύλακες αντίστασης στην περιοχή. Εκεί υπάρχει ένα τάγμα πεζοναυτών που ανθίσταται και υπάρχει και το γνωστό, οι γνωστές δυνάμεις του Αζόφ σε κάποια βιομηχανικά συγκροτήματα και κάποιες συνοικίες της πόλης εκεί στο κέντρο της πόλης. Φαίνεται ότι είναι δύσκολο να καταλάβουν αυτές τις περιοχές της εναπομείνασης στα ρωσικά στρατεύματα, αλλά είναι και δύσκολο για τους αμυνόμενους, γιατί είναι πόσες μέρες τώρα η περιοχή είναι εντελώς αποκλεισμένη, δεν έχουν εφόδια, δεν έχουν αναπλήρωση απολειών, δεν. Φαίνεται λοιπόν ότι και εκεί θα έχουμε κάποια κατάληξη. Πάμε λοιπόν στο νότιο μέτωπο. Το νότιο μέτωπο έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Είπαμε και προχτές ότι είναι στο μόνο μέτωπο που είχαμε μία άνετη προέλαση του ρωσικού στρατού. Δηλαδή κατέλαβαν τη Χερσόνα, μια πόλη νομίζω έχει 350.000 κατοίκους. Την κατέλαβαν σε 3 μέρες, που σημαίνει παραδόθηκε η πόλη. Δηλαδή παραδόθηκε και οι δημοτικές και οι στρατιωτικές αρχές μάλλον παραδόθηκαν. Μάλιστα νομίζω ότι ένας υποστράτηγος που ήταν υπεύθυνος για τη Χερσόνα κηρύχθηκε και προδότης, χαρακτηρίστηκε προδότης από τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Εκεί λοιπόν η Χερσόνα βρίσκεται όμως δυτικά του ποταμού, του Δνίπερου ποταμού. Αυτό κρατήστε ότι θα γυρίσω. Στη συνέχεια πάλι σχεδόν χωρίς αντίσταση κατέλαβαν τη Μελιτόπολη, τον Μπερδιάνσκο όπως είπαμε και φτάσαν έξω από την Μαριούπολη, όπου εκεί λόγω της στρατηγικής της σημασίας και κυρίως λόγω της εγκύτητάς της με τον Ντονέτσκ που ήταν στόχος από το 14 η Μαριούπολη, εκεί έγιναν οι σκληρές μάχες που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Τώρα, τι είναι πιθανό να συμβεί σε αυτή την περιοχή? Όπως είπαμε, θα επιδιώξουν να ενώσουν τη βόρεια περιοχή, βόρεια από το Λουχάνσκ, θα την ενώσουν με αυτό το νότιο μέτωπο για να εγκλωβίσουν μέσα εκεί τους 50.000 στρατιώτες, μάχημους και έμπειρους στρατιώτες, επαναλαμβάνω, της γραμμής Μαζινό. Εκεί να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Κατά τα άλλα όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Σας είπα πριν από λίγο για τη Χερσόνα. Δεν έχουμε δει τα σχέδια των Ρώσων, αλλά είμαι βέβαιος, άλλωστε το επιχείρησαν, ότι ο στόχος στο νότιο μέτωπο, το νότιο μέτωπο έχει 2 κατευθύνσεις. Η μία να κινηθούν προς Μπερδιάνσκ, Μελιτόπολη, Μπερδιάνσκ και Μαριούπολη, και η δεύτερη κατεύθυνση να κινηθούν προς Χερσόνα, την πήραν, Νικολάγεφ, Οδυσσό, υπέρ την Ιστερία. Όταν λοιπόν πήγαν στο Νικολάγεφ, είδαμε εκεί, θυμάστε, που δίδυσαν και την αυαρχίδα τους το Ουκρανικό πολεμικό ναυτικό για να μην πέσει στα χέρια των Ρώσων. Εκεί συνάντησαν αντίσταση, πιθανόν είχαν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις που ήταν αποφασισμένες να πολεμήσουν. Το περικύκλωσαν τον Νικολάγεφ. Περιμέναμε να πέσει τον Νικολάγεφ, όμως είδαμε κάποια στιγμή να υποχωρούν και να οχυρώνονται περί τη Χερσόνα οι Ρώσοι. Και να κινούνται και βόρεια, να μην κινούνται δηλαδή προς την περιοχή της Οδυσσού. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει από το δίκαιο στο εξής. Το πιο πιθανό είναι να μην κινηθούν στην Οδυσσό. Επίσης, διαβάζω και κάποια άρθρα που λένε ότι πιθανόν να αποχωρήσουν και από την ίδια τη Χερσόνα. Γιατί? Γιατί η Χερσόνα βρίσκεται δυτικά του Δνίπερου, του Ρούτου Δνίπερου ποταμού. Και είναι δύσκολο να κρατήσουν αυτή την πόλη. Το πιο εύκολο είναι να την εκενώσουν και να έρθουν
ανατολικά του Δνήπερο ποταμού, που θα είναι και ένα φυσικό σύνορο, ας πούμε, και μπορούν να αντισταθούν και να αμυνθούν καλύτερα σε πιθανές αντιπιθέσεις του Ουκρανικού στρατού όταν παρεμβάλλεται ο Δνήπερος, παρά μέσα στην πόλη ή και σε περιοχές που είναι δυτικά του Δνήπερο ποταμού. Μάλιστα, είδα σήμερα κάποιες αντιπιθέσεις του Ουκρανικού στρατού, 3 χωριά βόρεια της Χερσόνας τα ανακατέλαβαν. Για την υπόλοιπη περιοχή τώρα, ποια είναι τα σχέδια των, πιθανά σχέδια των Ρώσων? Αν καταλάβουν τη γραμμή, αν τελικώς κατορθώσουν να ελέγξουν τη γραμμή Μαζινό και να τραβήξουν τη γραμμή από το Χάρκοβο νότια, υπάρχουν απόψεις που δεν μπορώ να πω ότι τις ενστερνίζουν, ότι ο ρωσικός στρατός, για να πιέσει την ουκρανική κυβέρνηση να συνθηκολογήσει στην ουσία, ότι θα κινηθεί να καταλάβει ένα μεγάλο μέρος, αν όχι το σύνολο, της περιοχής που βρίσκεται ανατολικά του Δνήπερου ποταμού. Δεν είμαι σίγουρος εάν μπορεί να γίνει μια τέτοια επιχείρηση, δεδομένων των απολειών που είχε μέχρι τώρα ο ρωσικός στρατός, αλλά και της έντασης με την οποία η Δύση, οι δυτικές χώρες, προμηθεύουν με οπλικά συστήματα την Ουκρανία. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα, εάν ανοίξουν και πάλι τα μέτωπα, όπως κατά την άποψή μου έκαναν λάθος και άνοιξαν τόσα πολλά μέτωπα οι Ρώσοι επιχειρησιακά και το πλήρωσαν, αν ανοίξουν ξανά τα μέτωπα και δεδομένης της αποφασιστικής στάσης της Δύσης να στηρίξει την Ουκρανία και τον Ουκρανικό στρατό, είναι πιθανόν η Ουκρανία να μετατραπεί σε ένα Βιετνάμ, όπως είχε μετατραπεί το Βιετνάμ για τις ΗΠΑ, ή σε ένα νέο Αφγανιστάν, όπως είχε μετατραπεί το Αφγανιστάν για τη Σοβιετική Ένωση, που υπάρχουν απόψεις. Είδα μια ομιλία της Χίλαρη Κλίντον, παλιά ομιλία, που είπε ότι οι ΗΠΑ εξόπλισαν με Στίνγκερ και με άλλο οπλισμό τους Μουζαχεντίν, προκάλεσαν σοβαρότατες απώλειες στη Σοβιετική Ένωση, την υποχρέωσαν να υποχωρήσει, εκεί κατανάλωσε η Σοβιετική Ένωση πέραν από στρατιωτικές δυνάμεις, κατανάλωσε και τεράστια ποσά, και ότι η ήττα στο Αφγανιστάν ίσως να αποτέλεσε, λέει η Χίλαρη Κλίντον, και τη βασική αιτία της μετέπειτα κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης. Άρα εκεί πιθανότατα υπάρχουν δυνάμεις πάντως που δεν θέλουν την συνθηκολόγηση, τέλος πάντων την εξέβρεση της όποιας της, δεν θέλω να μπω στο ποια θα είναι η λύση, αλλά φαίνεται ότι ο πόλεμος αυτός, υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν αυτόν τον πόλεμο να κρατήσει μήνες. Το είπε άλλωστε ο Biden στην Πολωνία προχθές, ότι αυτός ο πόλεμος θα κρατήσει μήνες. Εάν κρατήσει μήνες, θα είναι ένας πόλεμος φθοράς της Ρωσίας, και δεν είμαι σε θέση να σας πω εάν η Ρωσία είναι σε θέση να αντέξει έναν πολύμηνο πόλεμο φθοράς στο έδαφος της Ουκρανίας. Εδώ τελείωσα τις αναφορές μου στα επιχειρησιακά. Να πάμε στα γεωπολιτικά. Στα γεωπολιτικά είδαμε ότι δεν γνωρίζω αν έχει ληφθεί απόφαση θεσμικά είτε στο ΝΑΤΟ είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως είδαμε ότι τις τελευταίες 48 ώρες περισσότεροι από 400 Ρώσοι διπλωμάτες ή εργαζόμενοι χωρίς διπλωματική ασυλία σε διάφορες διπλωματικές ή προξενικές αποστολές και αρχές της Ρωσίας από χώρες της Ευρώπης απελάθηκαν. Δηλαδή 40 έδιωξε η Γερμανία, 30 η Γαλλία, 30 η Ιταλία, 25 η Ισπανία, 10 νομίζω, 12 η Ελλάδα, και πιθανότατα αυτοί οι απελάσεις θα συνεχιστούν. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι η Δύση είναι αποφασισμένη. Το προηγούμενο σιδηρούν παραπέτασμα το έκτισαν οι κομμουνιστικές χώρες υπό το φόβο της περικύκλωσης ή της διείσδυσης του δυτικού κόσμου σε αυτές. Είχαν δηλαδή, τώρα βλέπουμε ότι το σιδηρούν παραπέτασμα το χτίζει, το νέο σιδηρούν παραπέτασμα το κτίζει η Δύση με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αποδυναμώνει τη διπλωματική εκπροσώπηση των Ρώσων στην Ευρώπη σε τέτοιο βαθμό που θα είναι, πιστεύω, και δύσκολο να θα δημιουργηθεί τέτοια διπλωματική και πολιτική ένταση και κρίση μεταξύ των χωρών που απελάβουν, που θα περάσει καιρός για να εξομαλυνθούν και να φτάσουν στα πρώτου πολέμου και πρώτης εισβολής
επίπεδα. Άρα μπαίνουμε σε μια φάση ενός νέου ψυχρού πολέμου και θα έλεγα και ενός νέου σιδηρού παραπετάσματος μεταξύ του δυτικού κόσμου και της Ρωσίας. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, ας το κρατήσουμε. Επίσης υπάρχουν απόψεις που λένε ότι εάν η Ρωσία αντέξει το σφυροκόπημα που δέχεται πέρα από τα μέτωπα που προαναφέραμε, το διπλωματικό σφυροκόπημα, το οικονομικό, το νομισματικό σφυροκόπημα που δέχεται, που δημεύθηκε από ό,τι είδα και η Gazprom και είναι υποδήμευση και η Rosneft. Η Gazprom εμπορεύεται φυσικό αέριο, η Rosneft πετρέλαιο στη Γερμανία. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται κάποιες κινήσεις, κυρίως μεταξύ της Ρωσίας και της Ινδίας και της Ρωσίας και της Κίνας, να γίνονται εμπορικές συναλλαγές με τα τοπικά νομίσματα. Εδώ θα πρέπει να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγάλη εξειδίκευση στα διεθνή χρηματοπιστωτικά. Πάντως σήμερα μίλησα με έναν άνθρωπο που φαίνεται ότι έχει γνώσεις και μου είπε ότι οι τελευταίοι που επιχείρησαν να παρακάψουν το δολάριο στις συναλλαγές τους, στις διεθνείς συναλλαγές, ήταν ο Σαντάμ Χουσέιν και ο Κατάφη. Μόλις ο Σαντάμ Χουσέιν δήλωσε ότι εγκαταλείπει το δολάριο και θα εμπορεύεται το πετρέλαιο, δεν είχε το πετρέλαιο να εμπορευθεί, να εμπορευτεί είτε σε τοπικό νόμισμα, είτε το νόμισμα με το νόμισμα της χώρας που συναλλάσσεται, είτε με το ευρώ, μετά από λίγο ανατράπηκε. Επίσης, νομίζω και ο Καντάφη κάτι τέτοιο αποπειράθηκε να κάνει. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ φαίνεται, διάβασα και δύο άρθρα, ότι εάν τελικώς εκτοπιστεί το δολάριο από τις συναλλαγές, από τις διεθνείς συναλλαγές αυτών των τριών χωρών, κάπου διάβασα ότι και η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία, τότε λέει ότι αυτό είναι μια απειλή για το δολάριο. Δηλαδή το δολάριο, κατά την άποψή μου, το ισχυρότερο όπλο των ΗΠΑ είναι το διαδίκτυο. Αλλά εδώ διαβάζω ότι είναι το δολάριο το ισχυρότερο όπλο και όχι οι ένοπλες δυνάμεις της. Ότι αν τελικώς υποστεί ένα ρήγμα, αυτό το μέτωπο, ξέρετε, όλες οι διεθνείς συναλλαγές γίνονται με δολάριο, ειδικά τα φορτία πετρελαίου και φυσικού αερίου, τότε αυτό μπορεί να αποτελέσει μια συστημική απειλή, σοβαρή απειλή για τις ΗΠΑ. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι σε θέση να αξιολογήσω αυτά που σας είπα και αυτά που μου είπα και σας μετέφερα. Όσοι έχουν τη δυνατότητα ή πρόσβαση σε επιστήμονες περί τα χρηματοοικονομικά, αλλά τα συγκεκριμένα, καλό θα είναι να ρωτήσουν και αν θέλουν είτε να μας γράψουν κανένα σχόλιο, να μας φωτίσουν και εμάς για να μπορέσω σε κάποια άλλη εκπομπή να κάνω μια σχετική αναφορά. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα τα γεωπολιτικά. Διάβασα και τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας που είπε «Εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε διπλωματικές καλές σχέσεις με τη Δύση», που αυτό θα έλεγα ότι είναι και μια ένδειξη αδυναμίας, ότι δηλαδή δεν περίμενε πιθανότητα η Ρωσία αυτή την αντίδραση της Δύσης με τους 300 διπλωμάτες μέσα σε 48 ώρες. Θα δούμε όμως τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Η κυρία Νούλαντ είναι γνωστό ότι είχε εμπλοκή στο Ουκρανικό από το 2014. Τώρα πάλι φαίνεται ότι και στην Τουρκία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στην Κύπρο είναι σήμερα. Είναι μέσα στην ατζέντα των συζητήσεων το Ουκρανικό. Αυτό που διάβασα με ενδιαφέρον στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ότι η κυρία Νούλαντ έκανε ειδική αναφορά στη σημασία των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ και στις ευκαιρίες που αναδεικνύονται στο θέμα της εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν είπε για αγωγό, αλλά αυτή η αναφορά καλό θα είναι να μας ενεργοποιήσει, και ο Τσαβούσογλου είπε ότι δεν βλέπω βραχυπρόθεσμα αγωγό, θα μεταγράφει φυσικό αέριο του Ισραήλ μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη. Γιατί η εξέλιξη πιστεύω θα είναι πολύ αρνητική για τα εθνικά μας συμφέροντα, για πολλούς λόγους, όχι μόνο για ενεργειακούς και για γεωπολιτικούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή η αναφορά οφείλω να ομολογήσω ότι μου προκάλεσε το ενδιαφέρον και αυτό τη μοιράζομαι μαζί σας. Στην Ελλάδα έτυχε τη θερμής υποδοχής ο κυρία Νουλάντ. Άλλωστε, η Ελλάδα έχει υπογράψει μια στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ. Αυτό είναι λογικό.
είδα ότι είχε συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος, και με τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Ας ελπίσουμε να μην επιμείνουν με τις πολιτείες Αμερικής να στείλουμε και άλλα όπλα στην Ουκρανία, δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γνωρίζουν, εκτός από εμάς, ίσως αυτές γνωρίζουν καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο εκτός από εμάς, την απειλή που είναι ζωντανή για την Ελλάδα, και αναφέρομαι στην τουρκική απειλή, η οποία δεν εξαλείφθηκε ούτε πρόκειται να εξαλειφθεί με δηλώσεις περιθετικής ατζέντας. Οι Τούρκοι έχουν σχέδια εδώ και δεκαετίες, είναι γνωστά τα σχέδια στην Ελλάδα και δεν πρόκειται ποτέ αυτά τα σχέδια, δεν έχει δικαίωμα ο ίδιος ο Ερντογάν αυτά τα σχέδια να τα βάλει στο σιρτάρι. Είναι σχέδια τα οποία λειτουργούν και θέλουν οι Τούρκοι να τα πάνε μέχρι τέλους. Άρα πιστεύω ότι είναι άδικο για την Ελλάδα αλλά και για την ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση να ζητάς από την Ελλάδα να αποδυναμώσει την εθνική της άμυνα τη στιγμή που η απειλή είναι ολοζόντια από την άλλη πλευρά. Θα έλεγα ότι ίσως ο πιο σημαντικός σταθμός για την περιοχή μας μιλάω, της επίσκεψης της κυρίας Νουλάντ είναι η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είδα μέχρι στιγμής αν συναντήθηκε με Τουρκοκύπριος. Αν δεν συναντήθηκε, αυτό σημαίνει μια αναβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί συνήθως τηρούν μια ισορροπία. Βλέπουν την επίσημη νόμιμη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά κάνουν και μια βόλτα, βλέπουν και τους Τουρκοκύπριους. Εάν δεν είδε τους Τουρκοκύπριους, επαναλαμβάνω, δεν πρόλαβα να δω, είναι μια επιτυχία. Ποιο είναι το πιο σημαντικό? Το πιο σημαντικό είναι ότι οι ΗΠΑ δραστηριοποιούνται στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας με δύο πανίσχυρες εταιρείες. Ιδιαίτερα η Exxon Mobil, το οικόπεδο 12 είναι γνωστό ότι είναι στη φάση, κοντά στη φάση της ανάπτυξης, έτσι λέγεται η εκμετάλλευση του κοιτάσματος. Αλλά είδαμε ότι και η Exxon Mobil πρόσφατα ότι βρήκε κοίτασμα, σημαντικό κοίτασμα. Ποιο λοιπόν είναι το ζήτημα? Δεδομένες και της ενεργειακής παινίας της Ευρώπης που έχει ανάγκη από φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτό που ανακάλυψαν οι Ισραηλοί και αυτό που ανακάλυψαν οι Έλληνες στην Κύπρο είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα παίξει πιθανότητα ρόλο και στην επίλυση του Κυπριακού. Δηλαδή, επειδή η Τουρκία έχει καταφέρει, να το ομολογήσουμε αυτό, να παρουσιαστεί στην περιοχή ως ρυθμιστικός παράγοντας, να δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι κανένα ενεργειακό πρόγραμμα δεν πρόκειται να προχωρήσει χωρίς τη δικιά μας άδεια και συνένεση. Και επειδή υπάρχουν απόψεις που λένε ότι και ο East Med, το λένε άλλωστε και οι Αμερικανοί στη δήλωσή τους, ότι δεν είναι ένα καλό project γιατί δημιουργεί και πρόβλημα στην περιοχή, δηλαδή στην Τουρκία, είναι πιθανόν λοιπόν να επιδιωχθεί μια συνολική λύση για το τι ανήκει σε ποιον στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της επίλυσης του Κυπριακού. Εδώ λοιπόν πιστεύω, ακριβώς επειδή το χαρτί του ενεργειακού το κρατάει η Κυπριακή Δημοκρατία στα χέρια της, ας ελπίσουμε ότι θα το παίξει σωστά, ούτως ώστε εάν τελικώς αρχίσει μια διαδικασία, νομίζω ότι είναι στα σκαριά για την επίλυση του Κυπριακού, να παίξει, επαναλαμβάνω, το χαρτί του ενεργειακού σωστά, ούτως ώστε να πετύχουμε μια διδίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Τώρα, να πούμε λίγο και καμιά κακία. Από τη στιγμή που η Τουρκία έχει εισβάλει στην Κύπρο, κατέχει την Κύπρο από το 1974 με 40.000 στρατό, έχει δημιουργήσει ένα κράτος εκεί, μαριονέτα, το οποίο μάλιστα θέλει και να το αναγνωρίσει. Πόσες ομοιότητες έχει όλη αυτή η υπόθεση με αυτά που κάνουν οι Ρώσοι? Πολλές, για να μην πω ότι είναι σχεδόν ίδια η κατάσταση. Γιατί λοιπόν στην Κυπριακή Δημοκρατία ζητούν διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και μάλιστα με κυριαρχική πολιτική και κυριαρχική ισότητα και με εναλλασσόμενη προεδρία και δεν ζητούν το ίδιο για την Ουκρανία? Δηλαδή, γιατί δεν δέχονται ως, ας πούμε, τετελεσμένο την κατοχή αυτών των εδαφών από τη Ρωσία, να πούν και στην Ουκρανία, όπως λένε στους Ελληνοκύπριους, στην Κυπριακή Δημοκρατία δεχτείτε διζωνική, δικοινοτική, με εναλλασσόμενη προεδρία και κυριαρχική ισότητα, γιατί δεν το κάνουν για τον ίδιο, γιατί δεν λένε την ίδια λύση και για Ουκρανία και λένε
Πάρε όπλα Ουκρανία να τους εκδιώξεις. Γιατί δεν λένε το ίδιο για την Κυπριακή Δημοκρατία? Πάρε όπλα και εσύ Κυπριακή Δημοκρατία. Τι σημαίνει παλιό και δεν είναι ίδιο? Δεν είναι παλιό, η κατοχή είναι σήμερα. Ο τουρκικός στρατός, 40.000 στρατός, είναι σήμερα εκεί. Εδώ λοιπόν οφείλω αυτήν την αναντιστοιχία της πολιτικής των συμμάχων μας, οφείλω εκ των πραγμάτων να τη βάλω στο τραπέζι. Εγώ θα προτιμούσα να φύγουν και ο τελευταίος στρατιώτης της Ρωσίας από το έδαφος της Ουκρανίας, να φύγει και ο τελευταίος στρατιώτης της Τουρκίας από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, να αποκατασταθεί η εδαφική ακεραιότητα και της μιας και της άλλης χώρας και να ζήσουν ελεύθερες αυτές οι χώρες και κυρίαρχες και αυτεξούσιες και να μην έχουν ούτε εγκύτριες δυνάμεις ούτε μπάστακες πάνω από το κεφάλι τους. Αλλά να ακολουθείτε άλλη πολιτική σε μια χώρα και άλλη πολιτική σε άλλη χώρα τη στιγμή που είμαστε και στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και η Κύπρος είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και να μην διεκδικούμε το ίδιο για την Κύπρο, με συγχωρείτε, εδώ νομίζω ότι σταματάει και ο νους του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω λοιπόν για τις εξελίξεις, θα τις παρακολουθούμε. Μπαίνουμε σε στενοπό, πιστεύω. Είδα σήμερα και έναν Ιταλό στρατηγό, ο οποίος μίλησε ότι ήδη υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούμε στον παγκόσμιο πόλεμο. Εγώ χθες σας είπα ότι κατά την άποψή μου ήδη είμαστε στο κατόφλι του τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Ας ελπίσουμε οι ηγεσίες που καθορίζουν τη μοίρα του κόσμου, οι ηγέτες που καθορίζουν τη μοίρα του κόσμου, να ρίξουν μια ματιά πίσω στην ιστορία, στους προηγούμενους παγκοσμίους πολέμους, αλλά και σε αυτούς που λένε ότι εάν ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος γίνει με πυρηνικά όπλα, ο τέταρτος θα γίνει με πέτρα και σφεντόνες. Να μην καταστρέψουμε τη γη, να μην καταστρέψουμε τον πλανήτη μας, δεν μπορούμε να πάμε σε άλλο πλανήτη, να βρουν μια ειρηνική λύση και να αποκατασταθεί, επαναλαμβάνω, η εδαφική κυριότητα και της Ουκρανίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιασδήποτε άλλης χώρας η εδαφική ακεραιότητα έχει προσβληθεί και έχει παραβιαστεί από οποιαδήποτε εισβολέα. Θα παραμείνουμε εδώ να σας ενημερώνουμε με υπευθυνότητα, γιατί συνεχίζω να πιστεύω ότι ο καλά ενημερωμένος πολίτης είναι αυτός που μπορεί να είναι χρήσιμος για την πατρίδα. Καληνύχτα σας. Thank you.